ζει τη λευτερία. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαν μοστές και εσύ καημένη και στην αγαθία μέσα. Έχεις δικαίωμα
σε ειδική φροντίδα και βοήθεια. Αν είσαι πρόσωπο, αν είσαι αναγκάστη να φύγει από το σπίτι σου και έρθει σε άλλη χώρα ή μέσα στην ίδια στη χώρα. Συνεχίζοντας το ταξίδι τους και έχοντας πάντα πορεία προς τα δυτικά, διέσχισαν ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα για να φτάσουν στο δυτικότερο άκρο της, στην Ισπανία. Στο βάθος ένα μεγάλο νησί. Πλησιάζουμε στην Ιαπωνία. Φίλοι, γιατί είστε έτσι ντυμένοι? Πού πηγαίνετε? Τελειώσαμε το σχολείο και πηγαίνουμε στη σχολή καράτε. Κάνουμε κι εμείς καράτε στην Ελλάδα. Το ξέρουμε αυτό το άθλημα. Είναι ένα άθλημα που γεννήθηκε στην πατρίδα. Εσείς όμως πώς βρέθηκατε εδώ τόσο μακριά? Η παιδεία, η υγεία, η επιστήμη, η τεχνολογία είναι πολύ αναπτυγμένες στη χώρα. Σχεδόν δεν μας λείπει τίποτα. Μας λέτε αλήθεια! Αν είναι έτσι, τότε βρήκαμε τη χώρα που ψάχνουμε. Όμως, πριν δύο χρόνια έγινε μεγάλη. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δύο χρόνια μετά, ο κίνδυνος να αρρωστήσουμε είναι μεγάλος. Λυπούμαστε που σας απογοητεύουμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς μεγάλοι, κλείστε την πυρηνικά αρρωστάσια τώρα. Δεν το βλέπετε πως φέρνει το θάνατο. Δεν το βλέπετε πως καταστρέφει τη φύση. Εμπρός λοιπόν, τι περιμένετε, να καταστραφεί ολόκληρη η γη? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ακόμα και εδώ, στην όμορφη αυτή χώρα, εδώ που όλα έφτασαν τόσο τέλεια. Εγώ παρόλα αυτά δεν απογοητεύομαι. Έχω ένα προαίσθημα ότι βρισκόμαστε κοντά σας. Κάτω μου λέει πως δεν θα αργήσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άλλωστε, βρισκόμαστε στον ελληνικό ωκεανό. Λέτε να είναι τυχαία η ονομασία του. Φίλοι μας, θέλετε να έρθετε μαζί μας σε αυτό το, σε αυτή μας την περιπλάνηση? Πολύ ευχαρίστως! Οι μικροί μας ταξιδιώτες αφήνουν πίσω τους την Ιαπωνία και ανοίγονται στο μεγαλύτερο ωκεανό της γης, τον Ειρηνικό. Παιδιά, επικρατεί μεγάλη ηρεμία. Ο ωκεανός είναι πραγματικά ειρηνικός. Ο ουρανός πεντακάθαρος με φανταστικά χρώματα, σαν να είμαστε σε άλλο πλανήτη. Ξαφνικά, μέσα από ένα πεπτό μύχλης, σε προβάλλει ένα μικροσκοπικό νησάκι. Ένα μικρό νησάκι στο βάθος. Βλέπω πολλά παιδιά στην παραλία να μας χαιρετάνε. Ετοιμαστείτε για αποβίβαση. Και να μείνω στη μέση. Δεν θα πω
Μάλιστα. Ένα κάποιο που λέει μπράβο δάσκαλε. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Μπράβο στα παιδιά σας. Μεγάλο χειροκρότημα. Δεν ξέρω πόσο κρατάμε. Θέλω, τώρα που περάσαμε πραγματικά μεγάλο άγχος, είναι και καιρός θα έχει πάλι μαζί μας, θέλω να πείσω πρώτα λίγο ανάποδα. Παιδιά, καθίστε λίγο κάτω, έχετε κουραστεί πολύ, καθίστε κάτω. Καθίστε όλοι κάτω, όλοι κάτω. Λοιπόν, θα πείσω λίγο ανάποδα, θα πείσω τους συναδέλφους στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς των παιδιών της πρώτης και της δευτέρας τάξης. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, έχετε πολύ άξια, πολύ καλά παιδιά. Θέλω ιδιαίτερα όμως να ευχαριστήσω την ομάδα εθελοντών γονέων που εδώ και τρεις μήνες με σπρώχνανε, πραγματικά δηλαδή. Μπράβο, τελειώ, Αλέξη, τι βρήκα.